καμιά μετακίνηση εκπαιδευτικού από νομό σε νομό, όλη η εκπαιδευτική με οργανική θέση και με αξιοπρεπείς μισθούς. Εδώ και τώρα έκτακτη κρατική χρηματοδότηση των σχολείων, δωρεάν πετρέλαιο και ρεύμα στα σχολεία. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών και των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία του σχολείου. Διορισμός μόνιμων καθαριστριών, τροχονόμων, τραπεζοκόμων με οργανική θέση στα σχολεία. Όχι στη διάλυση του οργανισμού σχολικών κτηρίων και του οργανισμού εκδόσεως διδακτικών βιβλίων. Να ανοίξουν άμεσα οι παιδικές βιβλιοθήκες. Αν η απογοήτευση και η μη συμμετοχή γίνουν κυρίαρχες λογικές, είναι απόλυτα βέβαιο πως θα ακολουθήσουν και άλλα νέα ακόμα χειρότερα. Απεργούμε σήμερα γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο την κυβερνητική τρομοκρατία, την κυβερνητική παραφροσύνη και τη λαιλασία των εισοδημάτων μας. Δεν μπορούμε να βλέπουμε άλλο την ελληνική κοινωνία να οδηγείται στον όλεθρο. Δεν μπορούμε άλλο να βλέπουμε την Ελλάδα να μετατρέπεται σε μια αμυγός τριτοκοσμική χώρα. Ήρθε η ώρα της ατομικής και της συλλογικής ευθύνης για να αποκρούσουμε και να ανατρέψουμε την πολιτική των μνημονίων και των περικοπών. Ήρθε η ώρα μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τους γονείς να διατρανώσουμε πως η παιδεία είναι εθνική υπόθεση και ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της δεν αμφισβητείται. Τα μεγάλα προβλήματα πρέπει να αποτελέσουν την αφετηρία μεγάλων αγώνων και όχι αιτίες αδυναμίες αντίδρασης. Πορεία στους δρόμους της πόλης από μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, εργαζόμενες, από το εργατικό κέντρο Αγρινίου, τους καθηγητές και τους συναδέλφους.